Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Είναι στην παρέα μας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς για την ανταπόκριση. Σας βλέπουμε μέσα από το Δημαρχείο. Παρακολουθούμε ότι μένετε σπίτι και κάνετε αυτό που και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Ναι, προφανώς. Άλλωστε το δικό μας μήνυμα, το μήνυμα του Δήμου Αθηναίων, είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Μείνετε εσείς σπίτι για να μπορεί ο Δήμος Αθηναίων να κάνει τη δουλειά του για εσάς. Και αυτό είναι το οποίο κάνουμε τις τελευταίες μέρες. Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναδιοργανώσει την πραγματικότητα, τις υπηρεσίες του μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα. Έχουμε τριπλασιάσει τον στόλο των μηχανημάτων μας και σαρώνουμε από άκρη σε άκρη την πόλη. Την απολυμμένουμε με ένα ειδικό υγρό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΔΗ. Ταυτόχρονα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει ο ίδιος ο Δήμος, αφού αλλάζει η εποχή πρέπει να αλλάξει και ο Δήμος, με μια σειρά από νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Έτσι για να έχετε μια αίσθηση, το μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό γέννησης εκδίδουμε 170-180.000 από αυτά κάθε χρόνο και πλέον μπορείτε να το πάρετε με ένα κλικ από το κομπιούτερ σας. Έτσι. Για πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θέλω να δούμε μια φωτογραφία καταρχάς για να δείτε αυτή τη νέα εποχή που λέμε, την εποχή του κορονοϊού με τηλεδιασκέψεις. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μπακογιάννη, αυτή η φωτογραφία. Είστε εσείς με 45 δημάρχους μεγάλων πόλων από 30 χώρες, όπως διαβάζω, για συνεργασία αναφορικά με τον κορονοϊό. Και αυτά είναι τα καλά της τεχνολογίας και η νέα εποχή που βλέπουμε μέσω του κορονοϊού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δημάρχου του Λος Άντζελες. Πού καταλήξατε, με δεδομένο ότι όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή πλήττεται, βάλλεται. Πού καταλήξατε όλοι οι δήμαρχοι? Καταλήξαμε ότι απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη, την παγκόσμια κρίση, γιατί εδώ δεν υπάρχει ο ιός, αυτός δεν γνωρίζει χώρες, δεν γνωρίζει εθνικότητες, δεν γνωρίζει πόλεις, οφείλουμε να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε γνώση και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Ο καθένας μας λοιπόν είπε λίγο πολύ τι κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί καλύτερα. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Η Αθήνα μίλησε για το Βοήθεια στο Σπίτι Plus, το οποίο ετοιμαζόμαστε να ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες, το οποίο σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λειτουργεί πιλωτικά. Και θα μας πείτε τι είναι το Βοήθεια στο Σπίτι Plus. Ναι. Τι είναι? Είναι το εξής απλό. Εμείς δεν θέλουμε κανείς να μείνει μόνος του σε αυτή την πόλη. Όταν έχουμε το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, στο οποίο θα μπορεί κάποιος να παίρνει ένα τηλέφωνο και θα έρχεται ένας στέλεχος του Δήμου, ένας υπάλληλος του Δήμου που θα χτυπάει την πόρτα για να μπορεί να φέρνει τα φάρμακα, τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν έχουμε μπει στην πραγματικότητα σε μια μορφή καραντίνας για ένα πάρα πολύ αυτό μεγάλο. Αυτό είναι συμπληρωματικά διάστημα στο υπάρχον βοήθεια στο σπίτι του κυρίου Θεοδωρικάκου? Μα είναι το βοήθεια στο σπίτι. Είναι το βοήθεια. Το ίδιο στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος με δικά του στελέχη, πώς θα γίνει δηλαδή? Το Υπουργείο Εσωτερικών πολύ σωστά προέτρεψε τους Δήμους να ενισχύσουν το βοήθεια στο σπίτι. Μπράβο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε σε κάποιους Δήμους, τους μικρούς Δήμους, το Δήμο Καρπενησίου για παράδειγμα, είναι πιο εύκολο. Ναι. Για κάποιους μεγάλους Δήμους όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων είναι πολύ πιο δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιουργήσαμε στην πραγματικότητα ένα νέο μηχανισμό, τον οποίο αυτή τη στιγμή τον τεστάρουμε στην πραγματική ζωή. Θέλετε να μας τον εξηγήσετε, παρακαλώ, γιατί αφορά πολλές ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών, ας πω, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αυτή τη στιγμή σε εγκλεισμό και δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά. Τι θα αλλάξει, δηλαδή πού θα τον βρουν, τι θα τους προσφέρει, πού θα τηλεφωνήσουν? Εμείς μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε και επίσημα την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία. Στο οποίο θα μπορείς να απευθύνεσαι όταν έχεις ζητήματα. Mm-hmm. Όταν για παράδειγμα χρειάζεσαι φάρμακα το οποίο δεν μπορείς να πάρεις. Ωραία. Όταν για παράδειγμα χρειάζεσαι τρόφιμα που δεν μπορείς να πάρεις. Όταν δηλαδή είσαι ανήμπορος ή αδύναμος. Όταν δυσκολεύεσαι. Αυτά τα αιτήματα προφανώς αξιολογούνται από κοινωνικούς λειτουργούς. Αφορά και όλη την Αθήνα, όλους τους Δήμους. Αφορά το Δήμο Αθηναίων. Δήμο Αθηναίων μόνο. Όλα τα διαμερίσματα ήθελα να πω, ναι. Και τα 7. Και τα 7. Διαμερίσματα. Είναι αυτό. Υπάρχει ο κόσμος για όλα αυτά τα 7 διαμερίσματα. Έχουμε δημιουργήσει το μηχανισμό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες της πόλης μας. Mm-hmm. Πότε θα ξεκινήσει? Αυτό θα ξεκινήσει επόμενες μέρες. Ωραία. Και ο στόχος, γιατί όπως σας είπα εμείς και παράλληλα, ναι, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, αυτός ο μηχανισμός που έχουμε δημιουργήσει θα μας επιτρέψει να κάνουμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει το λεγόμενο ΤΕΒΑ. Νομίζω ξέρετε τι είναι το ΤΕΒΑ. Είναι κάποια είδη πρώτης ανάγκης που μοιράζονται σε αυτούς που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Mm-hmm. Μέχρι τώρα πώς λειτουργούσε το ΤΕΒΑ?
πήγαινες εσύ σε ένα σημείο και το έπαιρνες. Ναι. Αν τώρα θα τα πηγαίνετε εσείς. Το ΤΕΒΑ θα έρχεται σπίτι σου. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Μπακογιάννη, που υπάρχει ο κόσμος για να στηρίξει όλες αυτές τις δράσεις. Γιατί μένοντας ο άλλος κλεισμένος μες στο σπίτι του και περιμένοντας τη βοήθεια απ' έξω, αυτή τη στιγμή ακούει από το Δήμο της Αθήνας ότι μπορεί κάποιος να του χτυπήσει την πόρτα και να του πάει τα φάρμακα, το φαγητό. Υπάρχουν δηλαδή οι υποδομές, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι εθελοντές, είναι από μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλα πόστα. Πώς το έχει το οργανώσει? Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ο Δήμος Αθηναίων έχει αναδιοργανώσει όλες τις υπηρεσίες. Εμείς στην πραγματικότητα έπρεπε να επανεφεύρουμε το Δήμο της Αθήνας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Και αυτό είναι το οποίο κάνουμε. Και δεν είναι μόνο. Δημαρχία, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε δύο κατηγορίες οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική μέρημνα, ωστόσο οι Δήμοι παίζουν καθοριστικό ρόλο. Άστεγοι, που είναι πάρα πολύ στο Δήμο της Αθήνας. Και παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν και κάποια μέτρα για την υγειονομική θωράκη των ομάδων, αλλά και εκείνα τα συσίτια που δίνονται. Και ένα τελευταίο, για να μην σας απαντήσετε συνολικά. Η Δημοτική Αστυνομία έχει μπει και εκείνη στην εφαρμογή των μέτρων αστυνόμευσης, κυκλοφορίας και κόβει τα 150 για τα πρόστιμα. Αυτά τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας πάνε στην κεντρική διοίκηση ή έρχονται στο Δήμο όσα κόβει η Δημοτική Αστυνομία? Λοιπόν, να τα πάμε με την αρχή. Έχετε απόλυτος δίκαιο ότι η Δημοτική Αστυνομία, έτσι κι αλλιώς όπως ξέρετε, έχει καταργηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση. Μάλλον για να είμαι ακριβής, έχουμε αναστείλει την ελεγχόμενη στάθμευση για μερικές εβδομάδες, όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Η Δημοτική Αστυνομία είναι έξω και κάνει μια διαφορετική δουλειά. Δεν είναι μόνο η απαγόρευση κυκλοφορίας, η ρύθμιση της κυκλοφορίας την οποία την κάνει. Είναι ταυτόχρονα ότι τρέχει και σπέβδει σε όλες τις γειτονίες της πόλης για να υπάρχει. Για να κρατιέται και η πόλη ζωντανή, έτσι. Γιατί αυτό είναι από το βασικό μας μέλημα. Τα έσοδα της Δημοτικής Αστυνομίας, προφανώς σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να αποδοθούν στο κεντρικό κράτος για τις ανάγκες του ΕΣΥ. Για το σύστημα υγείας όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Ακόμα και εγώ που θα ήθελα πάρα πολύ να τα κρατήσω για το Δήμο, ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Η προτεραιότητα όλων μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, αυτό φαίνεται τη συζήτηση για το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το συσίτιο έχει αυτή τη στιγμή ανασχηματιστεί, έχει αλλάξει τη λειτουργία του, γιατί προφανώς δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε όπως το κάναμε, γιατί γινόταν μια μαζική συνάθρηση ανθρώπων, ήταν ένας υγειονομικός κίνδυνος. Και πώς γίνεται? Έχει γίνει για πρώτη φορά η καταγραφή αυτών που έχουν πραγματικά την ανάγκη, οι οποίοι μπορούν από το κτίριο του φρουραρχείου να παίρνουν αυτά τα οποία χρειάζονται. Και εκεί ετοιμαζόμαστε να περάσουμε μέσα στις επόμενες μέρες στην επόμενη φάση που θα πηγαίνει στα σπίτια των οφειλόμενων. Αυτό συνδέεται με το άλλο πρόγραμμα που μας είπατε, το βοήθεια ακριβώς, στο σπίτι. Ακριβώς, θα κουμπώνει. Ναι, ακριβώς. Θα κουμπώνει. Γιατί ουσιαστικά το βοήθεια στο σπίτι είναι η μάνα, είναι ο μηχανισμός που μας επιτρέπει να προσθέσουμε μια σειρά από εργαλεία πάνω σε αυτό. Και ό,τι αφορά τους άστεγους. Για την αστεγία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ετοιμάζουμε μια νέα δομή, η οποία θα λειτουργεί και ως κέντρο ημέρας, και ως υπνοτήριο, και ως ξενώνας. Είναι μια υπερσύγχρονη δομή. Το κάνουμε μαζί στο κέντρο της Αθήνας. Το κάνουμε μαζί με τους γιατρούς του κόσμου, μαζί με το Πράξης, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό. Είναι μια δομή η οποία νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πάρα πολύ και τολμώ να πω ότι θα μείνει και στην πόλη μετά. Γιατί όπως ξέρετε, υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό στο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης στο θέμα της αστυγείας. Από πότε θα είναι ανοιχτές οι πόρτες αυτής της δομής? Υπολογίζουμε Πέμπτη με Παρασκευή. Α, ωραία, τώρα άμεσα. Και εκεί ωραία. Άμεσα. Απ' την άλλη, κύριε Δήμαρχε, έχουν καθαρίσει τα στέκια όπου συγχροντίζονται τοξικομανείς? Λέω για παράδειγμα Μενάνδρου και Βεραντζέρου, που πέρασε από τις προάλλες και ήταν πάλι το γνωστό σκηνικό που το ξέρετε σίγουρα. Πολύ κόσμο, να το πω κομψά. Είναι λιγότεροι σήμερα από ό,τι ήταν πριν κάποιες μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς είμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή με τον Οκανά και τον ΚΕΘΕΑ. Γίνεται και το street work, το λεγόμενο, το οποίο είναι έξω στους δρόμους. Αλλά ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με αυτούς τους δύο οργανισμούς για να δημιουργήσουμε και για τους τοξικοεξαρτημένους μια νέα δομή. Και ελπίζω να την έχουμε και αυτήν μαζί με τη δομή της αστυγείας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θέλω να προλάβουμε πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή. Αναφέρατε ακροθυγώς στο θέμα των ηλεκτρονικών εγγράφων. Ποια είναι αυτά τα έγγραφα που δίνονται και τι κάνει ο ενδιαφερόμενος?
Είναι μια σειρά από έγγραφα τα οποία δίνουμε. Mm-hmm. Άμα πάτε στην πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων, στο e-services.cityofathens.gr, θα δείτε μια σειρά από νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρω το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό εντοπιότητας ή το πιστοποιητικό ή ακόμα και τη λειτουργική πράξη γέννησης. Αποστέλλονται αυτά με email, με πώς? Αυτά ναι, με τα παίρνεις με το πάτημα ενός κουμπιού. Α, ωραία. Με ένα κλικ. Άρα ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στην πλατφόρμα, κάνει... Με τι στοιχεία μπαίνει, είναι όπως όλες τις άλλες πλατφόρμες που λέμε, ναι, όπως όλες τις άλλες πλατφόρμες. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι εύκολο, είναι φιλικό. Και θα προσθέσουμε τώρα και νέες υπηρεσίες μέσα στο επόμενο μία εβδομάδα, 10 μέρες. Ξέρετε πώς θέλω να κλείσουμε. Λέγαμε, είχαμε κάνει μια καταπληκτική σύνδεση πριν από τον κορονοϊό, στην προ-κορονοϊού εποχή, με την πλατεία Ομονίας από πάνω με ντρόουν. Τη βλέπαμε, την καμαρώναμε. Πότε θα ανοίξει με το καλό τώρα, τι σχέδια έχετε? Η πλατεία Ομονίας είναι έτοιμη. Μας πρόλαβε όμως ο κορονοϊός. Όταν με το καλό λοιπόν περάσει αυτή η κρίση, που εγώ πιστεύω θα περάσει και είμαι αισιόδοξος, θα περάσει και θα βγούμε όλοι πολύ πιο δυνατοί, θα κάνουμε τη μεγάλη μας γιορτή, τη μεγάλη γιορτή της πόλης στην πλατεία Ομονίας. Α, θα είναι ορόσημο. Μόλις βγούμε δηλαδή από το κακό, από την κρίση αυτή, από την πανδημία του κορονοϊού, η μεγάλη γιορτή της Αθήνας θα γίνει στην Ομόνια. Ναι, λοιπόν, γιατί πάντα η Ομόνοια ιστορικά ήταν συνώνυμη με την πρόοδο, ήταν συνώνυμη με την εξέλιξη, με την αισιοδοξία, με την ελπίδα. Και νομίζω ότι το έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Μπράβο. Να πάρουμε μια ανάσα. Ωραία, ωραία σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ομόνοια, όνομα και πράγμα. Ας γίνει. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.